Σε μια εποχή που από τον οικογενειακό προϋπολογισμό δεν περισσεύει ούτε σέντς για την πληρωμή ιδιωτικών βρεφονηπιακών σταθμών, οι παππούδες και οι γιαγιάδες είναι οι άνθρωποι κλειδιά για κάθε εργαζόμενο ζευγάρι που βρίσκεται σε διέξοδο προς την φροντίδα των παιδιών του. Και ενώ οι γονείς των ζευγαριών είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμοι να αναλάβουν χρέη ντάς, στο Ρέθυμνο δυστυχώς η κατάσταση είναι εκρηκτική, καθώς παρά το ότι λειτουργούν αρκετοί παιδικοί σταθμοί, οι βρεφονηπιακοί όμως είναι περιορισμένοι, με συνέπεια ένας μεγάλος αριθμός βρεφών από 18 μηνών έως και 2,5 ετών να έμεινε και φέτος στον αέρα. Θέλουν λίγο βοήθεια, θέλουμε όχι. Παππούδες και γιαγιάδες σε θέση μάχης. Φυσικά, φυσικά μας. Και νομίζω το ευχαριστιέστε κιόλας. Πολύ ωραία, δόξα τω Θεώ. Είμαστε πολύ καλά. Δεν είναι και το τελειότερο οι παππούδες και οι γιαγιάδες, οι ενήλικες δηλαδή, εκεί που θα μπορούσαν να ξεκουραστούν, ας πούμε, να αναλάβουν πάλι ευθύνες με τα παιδιά. Αλλά κάποιες ώρες ναι, όχι όμως επιμονή μου βάσεως. Έχουμε τόσες πολλές αιτήσεις που πάνω από τα μισά παιδάκια έμειναν απ' έξω. Αριθμούς ακόμα. Να σας πω ότι πάνω από 100 παιδάκια. Είναι πάρα πολλά. Έμειναν απ' έξω σε επίπεδο Δήμου Ρεθύμνου. Πρόσφατα, οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Ρεθύμνου κατάφεραν να αυξήσουν τις θέσεις για βρέφη στους αντίστοιχους σταθμούς από 100 που ήταν σε 155, ενώ δημιουργήθηκε και ένα σύγχρονος βρεφονηπιακός σταθμός στη γωνιά της περιοχής του Αγίου Ανδρέα του πρώην Δημού Νικηφόρου Φωκά, δυναμικότητας 11 βρεφών. Υπάρχει βρεφικό τμήμα στη Λούτρα, που αφορά τον παλιό Δήμο Αρκαδίου. Υπάρχουν βρεφικά τμήματα στα Μισήρια, στο Μουσικό και στο τρενάκι στον ολοκληρωμένης φροντίδας. Έγινε τα Δελφινάκια εξ ολοκλήρου τώρα βρεφονηπιακός και έγινε της γωνιάς βρεφονηπιακός που έχει και νηπιακό και βρεφικό. Αναγνωρίζοντας το πρόβλημα κάθε εργαζόμενης μητέρας και δι' εκείνης που δεν έχει χείρα βοηθείας, η αντιδήμαρχος Άννα Ελευθεριάδου μιλά για την ανάγκη δημιουργίας νέων πολυδύναμων βρεφονηπιακών σταθμών που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες των μωρών ακόμα και από την ηλικία του ενός έτους, στηρίζοντας εμπράκτως τη νέα οικογένεια. Να είναι την αλήθεια, με τέτοιο καιρό που έχει έρθει, πρέπει να δουλέψουμε γιατί είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Πού θα μείνει το παιδάκι για να πάει η μαμά για δουλειά? Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πιο μεγάλο πρόβλημα. Είμαστε σε μια εποχή που οι γυναίκες κάνουν καριέρα. Είναι πάρα πολλές οι γυναίκες που δεν μπορούν να λείψουν 2,5 χρόνια από τη δουλειά τους για να προσέχουν ένα μωρό μέχρι να πάει στο νηπιακό τμήμα. Και σαφώς και η οικονομική κρίση δεν επιτρέπει ούτε να πληρώνουν αποκλειστικά μια γυναίκα να τα προσέχει, ούτε να μένουν άνεργες. Ήδη πάντως ο Μητροπολιτικός Δήμος εξετάζει όλα τα πιθανά οικόπεδα που διαθέτει για τη δημιουργία νέων βρεφονηπιακών σταθμών, ώστε να προλάβει να οριμάσει μελέτες και να αναζητήσει χρηματοδοτικά εργαλεία.